800 το ζευγάρι χωρίς παιδιά, 2.400 το ζευγάρι με δύο παιδιά και 2.700 το ζευγάρι με τρία παιδιά, αλλά κοιτάνε, Γιώργο, τους 6 μήνες, όχι όλο το χρόνο. Δηλαδή αυτό ακούστε τώρα τι σημαίνει για μας το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και μπορεί να έχετε ακούσει διάφορα πράγματα πώς δουλεύει στο εξωτερικό. Σε εμάς έχουμε παλέψει κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στιγμή να έχει τα χαρακτηριστικά που να προσυδειάζουν στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα. Θέλουμε δηλαδή πρώτον να εμπιστευτούμε τον πολίτη αυτή τη φορά, θα μας δηλώνει μόνος του, ποιο είναι το εισόδημά του τους τελευταίους 6 μήνες. Αν ο ίδιος λέει ότι το εισόδημά μου έχει πέσει κάτω από το όριο για να μπω στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα κάνει την αίτησή του και θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Ούτε θα περιμένει, ούτε θα ρωτάει, ούτε τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Γενικέ, το οποίο θα πρέπει να δείτε. Παρακαλώ. Το εισόδημα το οποίο θα καθορίζει ποιοι είναι δικαιούχοι. Αυτά τα ελάχιστα που θα είναι το πραγματικό εισόδημα ή το τεκμαρτό εισόδημα. Να σας πω γιατί, πριν μου απαντήσετε. Μην κουραστείτε. Το ένας εισόδημα. Ναι, πέστε το μου. Πραγματικό εισόδημα. Το πραγματικό. Το πραγματικό. Ξέρετε γιατί. Δεν θέλουμε να κάνουμε κόλπα, κύριε Παπαδάκη. Μπράβο. Θέλουμε αυτό... να έρθουμε στην πραγματική κατάσταση των ανθρώπων. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο παντρεμένος. Επιτρέψτε μου. Θα μένει εκτός με το καλημέρα. Ποιος είναι. Θα μένει εκτός με το καλημέρα. Με το καλημέρα ο παντρεμένος με το τεχμαρτό έμενε έξω. Εάν πει ψέματα, θα μείνει με το καλημέρα. Εάν ανακαλύψουμε στον δρόμο ότι έχει πει ψέματα, πάλι θα μένει απ' έξω. Δεν μου λέτε τώρα η επιδότηση πετρελαίου είναι μέσα στο κοινωνικό επίδομα. Όχι. Όχι. Είναι εκτός. Αυτό το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή ως επίδομα θέρμανσης για όλο το 2017 ισχύει. Ισχύει για το 2017 ως έχει. Για το 2018 Γιώργο, δεν για το θα δούμε. Και δεν είναι αλλά και για το 2017 ισχύει. Ισχύει κανονικά. Ισχύει κανονικά. Από πού θα χορηγούνται τα χρήματα, δηλαδή οι δικαιούχοι, από πού θα παίρνουν τα χρήματα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει επιτέλους και αυτό να το λύσουμε. Ακούστε, ποια ήταν η πρόθεσή μας. Και ήταν αυτό το οποίο διαπραγματευτήκαμε. Και μην ακούτε που σας λένε ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση και υπάρχουν μόνο υπογραφές και μεταφράσεις. Υπάρχει διαπραγμάτευση και μάλιστα γραμμή-γραμμή. Να το δούμε μέχρι γραμμή, το τέλος για άλλους τομείς. Να δούμε για τα εργασιακά, να δούμε τι θα γίνει. Κρατήστε. Υποθέτω ή ξέρω αν θέλετε ότι οι συνάδελφοί μου και βεβαίως οι υπουργοί κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γραμμή-γραμμή. Διότι αυτή τη φορά δεν θα παίξουμε με το σωρευτικό αποτέλεσμα της κρίσης. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για παράδειγμα, δεν απευθύνεται γενικά σε φτωχούς, κύριε Παπαδάκη. Απευθύνεται σε ακραία φτωχούς. Προσπαθούμε να τους κρατήσουμε πριν από την απελπισία. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να γεμίσουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να το γεμίσουμε με υπηρεσίες και κυρίως να μπορέσουμε αυτό το οποίο διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε, το 10% αυτών των ανθρώπων θα του προσφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο απασχόληση ή κανονική εργασία μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ακόμπεται το επίδομα μόλις του δίνετε την εργασία. Βεβαίως. Μόλις μπαίνει θα κρατιέται για 2 με 3 μήνες το επίδομά του για να μπαίνει ομαλά στην εργασία, να παίρνει το εισόδημα από την εργασία. Και αμέσως μετά θα κόβεται. Δεν μου λέτε από πού θα παίρνουν τα λεφτά. Αν για οποιοδήποτε λόγο χτύπα ξύλο, δεν μπορέσει να σταθεί στην εργασία, για οποιοδήποτε λόγο θα ξαναέρχεται σε εμάς, θα λέει μειώθηκε το εισόδημά μου, είμαι στα όρια του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, θα κάνει την αίτησή του πάλι. Άνθρωποι με είναι τα εισόδημα. Ένα πρόγραμμα το οποίο ανοίγει και δεν κλείνει ποτέ πια. Ακούστε, κύριε Γενικέ. Ναι. Άνθρωποι με τα εισοδηματικά κριτήρια που περιγράψαμε. Μάλιστα. Και οι οποίοι είναι δικαιούχοι, θα πρέπει να κάνουν αίτηση πού και από πού θα πληρώνονται. Μπορεί να κάνουν αίτηση από το σπίτι τους, το Γενάρη, μπορεί να κάνουν στα ΚΕΠ, μπορεί να κάνουν στους Δήμους. Αν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο, είναι μια πολύ φιλική πλατφόρμα, η πλατφόρμα του προγράμματός μας. Είναι προσυμπληρωμένα περίπου το 80-85% των στοιχείων της αίτησης. Και πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα? Πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα? Μέσα στο Γενάρη. Ήδη στους 30 Δήμους, εγώ σας καλώ να δοκιμάσετε, μπορείτε να μπείτε. Δοκιμάστε την. Ακόμα κάντε έτσι για τον εαυτό σας, για να δείτε με ποιο τρόπο θα απορριφθείτε. Λεφτά πότε γιατί θα πάρουν? Είναι σίγουρο ότι παίρνετε παραπάνω από 1.000. Είπαμε ότι επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα σε όλους. Σε 325 Δήμους. Και πώς θα πληρώνονται? Ναι. Για παράδειγμα, άντε να βγάλουμε και μία είδηση, κύριε Παπαδάκη. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης Νοεμβρίου πληρώνεται στις 30 του μηνός. Κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης πληρώνεται. Μεθαύριο. Εμείς λέγαμε από σήμερα. Μεθαύριο. Τετάρτη δηλαδή. 30 του μηνός στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Μάλιστα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να μαζέψουμε όλα τα επιδόματα σε ένα φορέα πληρωμής.
Έναν. Έναν. Ώστε να προγράψει αυτή η ιστορία της ανησυχίας. Πότε πληρώνομαι, θα είναι 25, θα είναι 26. Για να μην τρέχουμε κι εμείς και να μην φτάνουμε κι εμείς. Για να μην τρέχουμε και να σας ενοχλούμε κάθε τόσο και λιγάκι. Έτσι, μπράβο. Ο ΓΑ θα τα δώσει. Ο ΓΑ θα τα δώσει. Συζητάμε με τον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή, γιατί φαίνεται να είναι ένας οργανισμός που έχει άκρες. Μας βγάζει μεγάλη είδηση, γιατί τα προνοιακά θα πληρώνονται κάθε μήνα πλέον και όχι κάθε δίμηνο. Κάθε μήνα τα προνοιακά. Αυτό βγαίνει. Κάθε μήνα συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Όλα. Ερώτηση κρίσεως. Η Eurostat θα επισημοποιήσει τα στοιχεία του πλεονάσματος τον Απρίλιο του 2017. Μήπως η πληρωμή καθυστερήσει με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Όχι. Έχουμε δεσμευτεί να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Διότι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι... Μην αρχίσουμε δηλαδή από το Γενάρη πότε θα πληρωθούν και σας κυνηγάμε. Όχι. Ακούστε. Έτσι κι αλλιώς όποιος κάνει έτσι το Γενάρη πληρώνεται από το Φλεβάρι και μετά. Μάλιστα, αυτό κάνει αίτηση Γενάρη, άρα και εδώ είναι η είδηση. Ακριβώς. Γενάρη αίτηση, Φλεβάρι πληρωμή. Αυτό έτσι κι αλλιώς ήταν μέσα στον νόμο, μέσα στην κοινή πολιτική απόφαση. Για το έκτακτο βοήθημα, για να μας πείτε. Το κοινωνικό μέρισμα, το έκτακτο βοήθημα. Για τους πάμπτωχους των Χριστουγέννων που ακούστηκε από επίσημα χείλη. Mm-hmm. Ότι υπάρχει δυνατότητα να δοθεί. Λέει, ένα δισευρώ και θα το δώσουμε σε φτωχούς. Θα κάνετε κάτι για να πάρουν ένα βοήθημα αυτοί οι άνθρωποι. Ακούστε, ξέρετε ότι το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Φωτίου, εμείς. Προσπαθούμε πάντοτε να καλύψουμε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε κεντρικά με την κυβέρνηση. Για να δούμε ακριβώς. Δεν προλαβαίνετε, δεν σας παίρνουν ημέρες. Δεν σας παίρνουν ημέρες όμως. Χριστούγεννα έχουμε σε 30 μέρες. Μην ανησυχείτε, κύριε Παπαδάκη, αν είναι να γίνει το καλό πράγμα, γίνει. Άρα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο καταβολής βοηθήματος στους. Στις κοινωνικά ασθενέστερες, στους πάμπτωχους. Θα δούμε αν και εφόσον που λένε και πότε. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, δώσε τα απαντήσεις. Δεν πολλά, πολιτικολογήσαμε. Πολλά. Θέλαμε απαντήσεις. Θα κρυθούν όλα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ξέρετε ότι είμαστε μονίμως στην κρίση. Οποιοδήποτε θέλει να ελέγξει τι λέμε. Γι' αυτό και λέμε λίγα, κύριε Παπαδάκη. Λέμε τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και ξέρουμε και πότε να τα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα κυρίως πολύ. Κυρίως ξέρουμε το πώς να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εδώ με τους καλεσμένους μας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Παντελή, κύριε Λυρίτση, κύριε Μπούρλο, για το θέμα αυτό. Οριστικοποιήθηκε. Θέλω να το δούμε. Θα το κοιτάξουμε στην πράξη.